Καλό μεσημέρι. Σήμερα ασχολείται ο πολίτης μαζί σας. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συσπέμα κράσικα, συνεργατικό ταμιευτήριο αμοχώστου και καθυστερημένα 300.000 ευρώ μέχρι το 2013. Φαντάζομαι αν δεν έχεις μπροστά σου την εφημερίδα, αγαπητοί. Είμαι πρωτοσέλιδος. Είστε πρωτοσέλιδος, ναι. Όταν ο πολίτης γράφει εναντίον μου, σημαίνει ότι βρίσκω πορεία. Τι σημαίνει? Με τους ολέγω κυρίους, είμαι στα δικαστήρια και πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί τέλος και πληρώσαν. Η Δευτέρα, μεθαύριο, είναι η έφεση ενώπιον του ανωτάτου. Αν μπορούμε να σας ακούμε λίγο καλύτερα, κύριε Κουλία, γιατί διακόπτεται η επικοινωνία μας. Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε λίγο. Είμαι στα αυτοκίνητα, αλλά να σταματήσω για να έξω με ακούτε τώρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο έτσι καλύτερα. Σας ακούμε, ναι. Να επαναλάβω ότι με τους λόγω κυρίους βρίσκομαι στα δικαστήρια εδώ και αρκετών καιρών. Πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί σε 35.000 καταβολής χρημάτων προς εμένα λόγω Λιβέλλου, ναι. Και τη Δευτέρα είναι η έφεση ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Δηλαδή τους βόλευαν πάρα πολύ να με παρουσιάζουν περίπου ως κλέφτη την παραμονή της εκδίκασης της εφέσεως. Και σας δίνουμε το λόγο να πείτε την αλήθεια. Με συγχωρείτε. Σας δίνουμε, λέω, το λόγο να πείτε την αλήθεια. Έχετε εξασφαλίσει δάνεια χωρίς διασφαλίσεις, με ευνοϊκούς όρους, με ευνοϊκή μεταχείριση? Ακριβώς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Καταρχήν η θέση δική μου, ξέρεις την παροιμία που λέει με τους πολλούς ο χάρος εκκληγής, ότι έπαθα χιλιάδες πολίτες με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το έπαθε και ο κύριος. Αλλά εγώ από το 1983 που βρίσκομαι στην Κύπρο ασχολούμαι με τη υγιεινή, με το χτίσιμο, με τον διαχωρισμό οικοπαίδων και κατοικιών. Η εταιρεία, η συγκεκριμένη την οποία κάνουμε αναφορά, ασχολείται με το 2001. Και μέχρι την κρίση ήταν συνεπέστατη και πλέον έτσι υποχρεώσει τη. Μάλιστα. Πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης. Όμως η εταιρεία αυτή, και σε ό,τι με αφορά που είμαι γνώστη, δεν πήρε οποιοδήποτε δάνειο γιατί τη έκανα χάρη ή γιατί ήταν ο Κουλίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα δάνεια είναι σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, όπως μπορούσε να πάρει ο κάθε πολίτης, έπαιρνε και η εταιρεία, και τα δάνεια αυτά ήταν εξασφαλισμένα με υποθήκες, με ακίνητα, τα οποία τότε έγιναν εκτίμηση και σου δίναν το δάνειο. Και η εταιρεία έκανε αρκετά δάνεια και τα οποία αποπλήρωσε πλήρως όταν ήταν δραστηριοποιημένη. Όταν ετερματιστήκαν οι εργασίες, ήταν αδύνατο να πληρώσει και πρέπει να γίνει αναδιάθρωση. Μάλιστα. Ποια είναι τα σημειώστε ότι αυτή τη εταιρεία δεν τη χαριστήκε κανένα ΣΕΤ, ούτε τη έγινε καμία διαγραφή. Ναι. Όμως, για να γίνει αναδιάθρωση, πρέπει να δεχτεί και άλλη πλευρά ότι τον καιρό που έβαλαν υποθήκες στα κινητά και τα με εκτίμηση είναι 100.000, και μετά σου λέει καμία 30. Εγώ δεν θα δεχτώ να το πάρει 30. Διότι όταν υπογράψαμε τα έγγραφα, η τιμή ήταν τούτη. Δεν θα δεχτώ να μειωθεί στο 1/3 σήμερα. Και επιπλέον, οι υπεχρεώσεις που έγιναν. Ξέρετε, μέχρι το 2008 που ήταν το ευρώ, που ήταν η λίρα και μετά μπήκαμε στο ευρώ, όσα δάνεια ήταν πριν το ευρώ, το maximum του τόκου που μπορούσαν να χρεώσουν δυνάμει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ήταν μέχρι 2,68%. Οι τράπεζες, πλήστες όλες τις τράπεζες, χρέωναν 4, 5, 7, 4 κάρτες των πολιτών της, χρέωναν και με 14, και μετά εφεύραν τη μεθόδο της αναδιάθρωσης. Τι σημαίνει αναδιάθρωση? Κατά τα συμβόλαια που υπογράψαμε τότε ήταν στραβά, και αν θέλει να αλλάξει τη δόση με ένα συμπληρωματικό έγγραφο, την αλλάξει. Αυτοί θέλουν να αλλάξουν όλα τα έγγραφα για να συμπεριβαρύνουν με τους στόχους του ελεύθερου επιτοκίου. Πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Και πολλοί κόσμοι, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να πληροφορείται σωστά, το θέτουν κάτω από αυτή τη διαδικασία και γελώντας το και χρεώνοντας το πάρα πολλά χρήματα. Κύριε Κουλία, τι είχατε ή όχι ευνοϊκής μεταχείρισης? Αυτό είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι το δάνειο έγινε με θεμητών τρόπων και σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και δεν προσποριστήκαμε ούτε ένα γρόσο. Μάλιστα. Και είστε στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Ναι. Και επειδή οι κύριοι έγραψαν, μα γιατί δεν τον δηλώσει ότι. Το δηλώσατε στο Ποθενέσχε? Ναι, ασφαλώς το δηλώσαμε με τον τρόπο που προνοεί ο νόμος. Όμως είπαμε, έγραψαν τούτοι οι φωστήρες του πολίτη, μα γιατί δεν δηλώσει στην Βουλή ότι έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Καλά, ο που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο, ή αν το είχαμε χάνει ο τραπεζίτη και χρωστεί ένα εκατομμύριο και η δόση του 200 ευρώ το μήνα, ναι, εντάξει δηλαδή. Όμως η πρακτική που εφαρμόζεται στο κοινοβούλιο για θέματα τα γενικευμένα και τη γενική πρακτική
Δηλαδή, όταν ψηφίζουμε νόμο για φόρο εισοδήματος, θα δηλώνουμε ότι είμαστε φορολογούμενοι. Όταν ψηφίζουμε νόμο για το ΦΠΑ, θα δηλώνουμε ότι είμαστε γραμμένοι στο ΦΠΑ και πρέπει να δηλώνουμε. Για λόγους διαφάνεια. Εσείς απαιτείτε διαφάνεια πολλές φορές. Μα συγγνώμη, να σηκωνούνται βουλευτές, όποιος είναι εγγυητής να δηλώνει με εγγυητής, ή όσους νόμους ψηφίζαμε για το τραπεζικό σύστημα, να δηλώνουμε ότι είμαστε πελάτες του τραπεζών. Αυτά είναι γενικευμένη πρακτική και δεν τα δηλώνει. Αύριο θα ψηφίζω νόμο για τα αυτοκίνητα. Να δηλώσω ότι έχω αυτοκίνητο. Νομίζω δεν είναι παραβίαση οποιοδήποτε κανονισμού ή νόμου όπως γράφουν τούτοι. Άρα δείχνει και την πρόθεση στο αν θα ψηφίσετε ή όχι την πρόταση του ΔΣΥ να δηλώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στο πόθεν έσχες. Άντρε μου, αυτό είναι μια εξυπνάδα. Δεν πρέπει να δηλώνονται τα μη εξυπηρετούμενα. Και τα εξυπηρετούμενα και όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε μια κομπίνα και έχει ένα ακίνητο πάνω του 10 εκατομμύρια, εντάξει ο κομπαρός. Αυτές τις εξυπνάδες δεν θα αφήσουν κατά σε μια πλευρά. Εάν πρέπει όσοι έχουν εξουσία, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο πρόεδρος, ο παραπρόεδρος, οι γενικοί διευθυντές και όλοι όσοι έχουν δημόσια εξουσία, αν πρέπει να δηλώνουν τα περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι μόνο τα μη εξυπηρετούμενα. Πρέπει να δηλώνουν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Απλό επιχείρημα. Τώρα δουν τις εξυπνάδες, δηλαδή εκείνος που βρέθηκε στη δύσκολη θέση διότι κάποιοι καταστρέψαν την οικονομία, είναι κλέφτης. Δεν είπε κανείς ότι είναι κλέφτης για λόγους διαφάνειας, στην οποία υπάρχει Συγνώμη. Λαϊκή απέτηση. Ναι, σιγά τη λαϊκή απέτηση. Τώρα ανακαλύψαμε τη λαϊκή απέτηση. Καλό είναι επιχείρημα. Καλά, η λαϊκή απέτηση τώρα εξυπνήσε το 2019. Τώρα που έχει ευρωεκλογές και υποψήφιος ο Κουλίας εξυπνήσε η λαϊκή απέτηση. Και το άλλο, όταν η κυβέρνηση τούτη, η οποία έκλεισε τον πιο σημαντικό οργανισμό των οικονομικών των συνεργατισμών και βρέθηκε κολλημένη στον τοίχο, εθυμηθήκαν τι είχαν τα ευτυχία και τα έγγραφα. Η κυβέρνηση. Πού τα ήβραν τούτοι και τα δημοσιεύουν και κάτω τους φακέλους, πού τι γράφουν και τι δεν γράφουν. Και γιατί βάλουν μόνο τα μη εξυπηρετούμενα. Αλλού είναι εντάξει τα πράγματα. Και γιατί τα έδωσαν τώρα. Συγγνώμη, κάποια πράγματα έχουν σύπτωση τεράστια. Για να είμαστε σωστοί, κύριε. Προφανώς θα έχετε κι εσείς τα δικά σας στοιχεία να αποδείξετε ότι ουδέν με πτώ. Εγώ είμαι στη διάθεση των αρχών. Αν έκανα οποιοδήποτε παράπτωμα να με προσάξουν αύριο στο δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά σας επαναλαμβάνω με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι όλα τα δάνεια που πήρε η εταιρεία ήταν σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με την πρακτική που έπαιρναν όλοι οι πολίτες και δεν μας έγινε καμιά χάρη ούτε μας έγραψε ένα ευρώ. Αλλά δεν είναι με διαδεδομένο να παίξω τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου για να ικανοποιήσω το περιβόητο δημόσιο αίσθημα και μπούρδες. Αυτά είναι ανοησίες. Διότι ο κόσμος σήμερα που υποφέρει δεν είναι χιλιάδες. Και εγώ είμαι ένας από τις χιλιάδες. Δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε χρησιμοποίησα τη θέση μου για να προσποριστώ ή οδήποτε όφελος, διότι έτυχε να είμαι βουλευτής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουλία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.